Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Νίκη Παπάζογλου, δημοσιογράφος από το insider.gr και είμαστε εδώ στο 6ο φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται και φέτος λόγω πανδημίας από το Ζάπιο Μέγαρο. Και τα επόμενα 30 λεπτά θα συζητήσουμε μαζί με τους προσκεκλημένους μας για το παρόν αλλά και το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μαζί μου στο πλατό για να μας δώσουν μια εικόνα για το e-commerce και τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία έχουμε τον κύριο Τάσο Σπανίδη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Generation Y. Γεια σας κύριε Σπανίδη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται των ηλεκτρονικών αγορών, υπολογίζεται περίπου στο 30% με βάση την έρευνα της Focus Bari. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τον κύριο Σπανίδη και δεδομένου ότι η Generation Y εξειδικεύεται στη δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογών, να σας ρωτήσω κύριε Σπανίδη, πώς είδατε εσείς τη Generation Y να διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή την κατάσταση, την έκρηθμη που έφερε η πανδημία, όπου ανάγκασε τις περισσότερες εξ αυτών να δημιουργήσουν ευεβιασμένα μια ηλεκτρονική παρουσία? Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, είμαι πολύ περήφανος ως Generation Y και αντιπρόσωπός της που για έκτη χρονιά υποστηρίζουμε το Delphi Economic Forum ψηφιακά, τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και φυσικά εγώ προσωπικά ως ομιλητής. Σχετικά με την ερώτησή σας, θα σας πω ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας εδώ και 10 χρόνια έχει περάσει, παραπάνω 11 πλέον, από διαφόρων ειδών κρίσης και έχει, αν θέλετε, κάνει κάποιος μυς. Είναι πλέον αρκετά εκπαιδευμένος και αυτοί που καταφέραν και επιβιώσανε ήταν ήδη έτοιμοι στην γρήγορη προσαρμογή που έπρεπε να δείξουν και πάλι στις καινούργιες συνθήκες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην ατζέντα των CEOs ανέβηκαν τρία πράγματα. Ανέβηκε το reputation των εταιριών τους, ανέβηκε το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και ανέβηκε και η κυβερνοασφάλεια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η επιτάχυνση που προκάλεσε στο να γίνει πολύ πιο σημαντικός για την πρόοδο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην πραγματική οικονομία, μιλάμε τώρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τι μπορεί να προσφέρει, έγινε top product. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όμως ότι είναι σημαντικό οι CEOs να περάσουν στην κουλτούρα τους του τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός, μιας και δεν είναι κάτι που το αγοράζεις και το εφαρμόζεις. Είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας. Και γι' αυτό εμείς νιώθουμε περήφανοι που ως ο trusted advisors των συνεργατών μας κατευθύνουμε τα κεφάλαια που διοχετεύουν οι επιχειρήσεις για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, πού πρέπει να απευθυνθούν, τι περιμένουμε από αυτά. Τα πάντα μπορούν να είναι μετρήσιμα και αυτό είναι που χέρι-χέρι προσπαθούμε και επιτυγχάνουμε με τους συνεργάτες μας να κάνουμε. Μιας και αναφέρατε όμως και την προσωποποιημένη έτσι, εμπειρία πελατοκεντρική του καταστήματος, θέλω να περάσω σε εσάς, κύριε Σπανίδη, για να μου πείτε οι αρνητές του online shopping συνηθίζουν να λένε τέλος πάντων ότι το κατάστημα προσφέρει μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία αγοράς. Μπορεί αυτή η προσωποποιημένη εμπειρία αγοράς να μεταφερθεί online και τι εργαλεία υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, καταρχάς ήδη έχουμε συζητήσει ότι η εμπειρία ενός πελάτη πρέπει να είναι κοινή και με συνέπεια μεταξύ του φυσικού και του online καναλιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι γίνεσαι love brand, για παράδειγμα. Η προσωποποίηση όμως έχει πάρα πολλά layers. Ναι, όταν πάω σε ένα φυσικό κατάστημα, θα υπάρχει ένας άνθρωπος, θα με εξυπηρετήσει. Η ανθρώπινη επαφή έχει πολύ μεγάλη αξία. Το είδαμε όλοι τώρα μέσα στην περίοδο του COVID, πόσο μας έλειψε η συγκεκριμένη επαφή με τους ανθρώπους. Αλλά από εκεί και πέρα, το personalization μπορεί να γίνει πολύ πιο υψηλό και πιο εξυπηρετικό online. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι απλός. Μπορούμε πλέον να στοχεύσουμε μια επικοινωνία με βάση όχι μόνο τα δημογραφικά, αλλά τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία έρευνα έδειξε ότι το 92% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χρηστών επιθυμεί, για παράδειγμα, να έχει προσωποποιημένη διαφήμιση, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι οι millennials απαντήσαν σε ποσοστό 98% και οι νεότερες ηλικίες ότι προδιατίθονται να δώσουν μεγαλύτερο digital trail προκειμένου να έχουν ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία. Θα σας δώσω και ένα ακόμα παράδειγμα και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος, το ανακοινώνω εδώ στους Δελφούς για πρώτη φορά, γιατί πέσανε χθες οι υπογραφές. Mm-hmm. Φέρνουμε ως Generation Y ένα καινούριο προϊόν από την γαλλική αγορά, αλλά παράλληλα έχει πάει παγκοσμίως, την πιο σύγχρονη μηχανή αναζήτησης και personalization για ηλεκτρονικά καταστήματα. Άρα πλέον τι θα μπορούμε να κάνουμε? Θα μπορούμε, μπαίνοντας ένας επισκέπτης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να βλέπει το δικό του banner, το δικό του περιεχόμενο,
το δικό του προϊοντικό μείγμα, τους δικούς τους μηδιασμούς. Άρα η εξυπηρέτηση και το personalization εξελίσσεται συνεχώς λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω του machine learning από πίσω, λόγω των τεχνολογιών, mm-hmm. Όλο και περισσότερο.